Μεγάλο διπλό πήρε ο Ατρόμητος από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα πριν από λίγη ώρα. Η ομάδα του Γιώργου Δόνη επικράτησε με 1-0 του δικέφαλου και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη. Οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο με χαμένα τετατέτ και χαμένο πέναλτι. Και ένα σχετικά συντηρητικό δεύτερο μέρος, στο οποίο όμως σκόραραν με το Σφακιανάκι. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις άσχημες εμφανίσεις και κλώτησε την ευκαιρία να πλασταριστεί τρίτο σε βαθμολογία. Στα αξιοπρόσεκτα, η απευθείας κόκκινη κάρτα στον Φωτάκι του ΠΑΟΚ για αντιαθλητικό τάκλιν στον Ολιβέιρα στο 85ο λεπτό. Ο Μάκης Χάβος ιτήθηκε για πρώτη φορά μέσα στην Τούμπα και ίσως δεν κατάφερε να διαχειριστεί τις πολλές απουσίες που είχε και ειδικά αυτή του Ίβιτς. Αυτή ήταν η δεύτερη σερίτα για τον δικέφαλο του Βορρά φέτος. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Δόνης έστησε άριστα την ομάδα του και πήρε το μέγιστο από όλους τους παίχτες. Εκ των κορυφαίων, ο τερματοφύλακας Μιχαηλίδης, ο οποίος παραλίγο να αναδειχθεί σε μοιραίο με το πέναλτι που εκτέλεσε ο ίδιος στο δοκάρι. Πάω κατρόμητο στην Τούμπα 0-1. Παρουσία 20.000 οπαδών του και 100 οπαδών του Ατρομήτου, ο ΠΑΟΚ άρχισε τον αγώνα με Κριστιάνο από αριστερά, Βιερίνια δεξιά και τον Ελζάρ στη θέση του Ίβιτς. Οι πρώτες επιθετικές ανησυχίες όμως ανήκαν στον Ατρόμητο. Ο Σενεγαλέζος έδειξε πως ήταν σε φόρμα, έκανε κούρσα στο 14ο λεπτό, το κυνήγησε ο Σακελαρίου, έξοδος του Κρέσιτς, σουτ η μπάλα έξω. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 17ο, όταν σε σέντρα του Κριστιάνο, ο Ελζάρ μεταξύ Ολιβέιρα και Μελισσά θα πλασάρει με τη μία, θα στοχίσει όμως. Ο ΠΑΟΚ πιέζει σε φάση διαρκείας, ο Φωτάκης εν αρχή στο φάουλ, θα αποκρούσει ο Μιχαηλίδης, στη συνέχεια θα στρωθεί η μπάλα από το Βιερίνια, νέο σουτ, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου. Στο 40ο λεπτό, Τσιρίλο και Γκαρσία μάρκαραν τον Καμαρά σε μία από τις επελάσεις του. Ο Σενεγαλέζος προλαβαίνει να μπει στην περιοχή επιλέγοντας εκείνη τη στιγμή να περάσει την μπάλα μεταξύ των δύο παικτών του δικεφάλου. Πέφτει κάτω, πέναλτι δείχνει ο Σταύρος Μάνταλος. Ο Μιχαηλίδης αναλαμβάνει την εκτέλεση, ο Κρέσιτς πέφτει σωστά, η μπάλα στη ρίζα της δεξιάς καθέτου Δοκού, η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους, χάνεται για τον Ατρόμητο. Με ένταση άρχισε το δεύτερο μέρος όπως τελείωσε το πρώτο, όταν ο Βιερίνια διεκδικεί την μπάλα από τον Μιχαηλίδη εκτός περιοχής, αλλά ο διαιτητής διακόπτει τη φάση κυτρινίζοντας τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Τάτος από τους κορυφαίους της συνάντησης έκανε με τοπική προσπάθεια σχεδόν από το κέντρο. Πάσαρε αριστερά στο Στογκανόφσκι, αυτός άδειασε τον Μπουσαϊντή, σούταρε, ο Κρέσιτς απέκρουσε. Εκεί που πήγε η μπάλα, ο Σφακιανάκης που καραδοκούσε δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 0-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των φιλοξενούμενων. Θωρακίζοντας άμυνα και κέντρο, στον ΠΑΟΚ επικράτησε εκνευρισμός, η μπάλα δεν έκανε τα κέφια στους γηπεδούχους. Ο Σαλπιγκίδης σε ασίστ του Φωτάκη θα βρεθεί μόνος προ του Μιχαηλίδη, θα χάσει το κοντρόλ και την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Στην επόμενη φάση, δύο παίχτες του ΠΑΟΚ χάνουν την μπάλα. Τόσο ο Παπάζογλου όσο και ο Βιερίνια πιάνουν αέρα στη σέντρα του Σακελαρίου, δείγμα και αυτό της ανυπομονησίας για γκολ. Στο 84ο λεπτό η μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Κοντρέρας έχει προωθηθεί, έχει αποφύγει δύο αντιπάλους του, στρώνει στον Γκαρσία. Αυτός πιάνει αριστερό ευθύβολο σουτ, η μπάλα κατευθύνεται στο γάμα της εστίας του Ατρομήτου, ο Μιχαηλίδης απογειώνεται και κάνει την απόκρουση του αγώνα. Ο Βιερίνια παίρνει την επιστροφή, σουτάρει απελπιστικά out. Ο Φωτάκης αποβάλλεται, δίνοντας έτσι και άλλο δραματικό τόνο στην ήττα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τη δεύτερη φέτος. Ο Δόνης σχολίασε για τις πολλές ανάσεις που πήρε η ομάδα του και ο Χάβος μονολόγησε ότι η ζωή συνεχίζεται. Έχουμε μεγάλες δυνατότητες, έχουμε μια φιλοσοφία στο να χτίσουμε το παιχνίδι από πίσω, στο να έχουμε ένα καλό passing game, καλή κυκλοφορία μπάλας. Τα πολλά δώρα που έχουμε χαρίσει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, στους αντιπάλους μας, μας στάσανε να βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Και το καλό είναι για μας ότι τουλάχιστον σε δύο παιχνίδια, σε δύο δύσκολες έδρες, το ένα στον Πανιόνιο που ήταν καθοριστική σημασία επίσης και σημερινή σε μια ίσως την πιο δύσκολη έδρα του πρωταθλήματος. Συμπεριφερθήκαμε καλά και πήραμε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα μας δεν ήταν καλή και αυτό γιατί δεν είχαμε το ρυθμό που θέλαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Κάναμε πολλά βία στα λάθη, δεν είχαμε καλή κατοχή μπάλας και από εκεί και πέρα δεν είχαμε και τις σωστές επιλογές όσον αφορά τις τελικές μας ενέργειες. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι ειδικά μετά τον γκολ που πέτυχε ο αντίπαλος, βρήκαμε τα πατήματά μας στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά από καθαρά θέμα τυχείας δεν σημειώσαμε κάποιο τέρμα. Στεναχωρέθηκα κι εγώ όπως στεναχωρέθηκε όλος ο κόσμος, αλλά η ζωή συνεχίζεται και το πρέπει να κοιτάμε μπροστά.